σου ανακατωμένα. Ας τα να ανεμίζουνε στη δρένη νοτιά. Τώρα που τα νιάτα σου είναι όλα θυσμένα, ας τα να βαλάκια σου ανακατωμένα. Η γαλάζια θάλασσα ήταν τη πλατιά, κι ας τα να ανεμίζουνε στη δρενή νοτιά. Ας τα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, ας τα να ανεμίζουνε στη δρενή νοτιά. Μέσα
στα κατάρτια περνούνε οι κλάροι και εγώ σου λέω εγένια. Μες στα κατάρτια περνούνε οι κλάροι και εγώ σου λέω εγένια. Είναι μια δεκαετία κατά την οποία μαζικοποιείται το λαϊκό κίνημα. Οι εκλογές μιας κοινοθείας στην αρχή της δεκαετίας, το βασιλικό πραξικόπημα του 65, η δικτατορία και η πανίσχυρη λογοκρισία η οποία υπήρχε και πριν, αλλά αυτή την περίοδο γιγαντώνεται, αντί να βάλουν φρένο στο ελληνικό τραγούδι, μάλλον το δοθούν προς τα μπρος. Ενώ ο άνθρωπος και ο πολιτισμός βάλλον επικοινοτρόπος, παρατηρείται μια άνθηση στον πολιτισμό της Ελλάδας. Ενώ η κρατική αφήνιση και η κρατική απελευθέρωση βρίσκονται στο στόχαστρο της εκάστοτε εξουσίας, βλέπουμε μια σοβαρότητη πολιτιστική ζήμωση, καθώς παρουσιάζονται σημαντικότητα οι δημιουργοί, οι οποίοι μαζί με τους ήδη γνωστούς απογειώνουν το ελληνικό τραγούδι. Αυτή η δεκαετία άφησε ανεξίτητη τη σφραγίδα της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε κάθε τόπο όπου υπάρχει ελληνισμός. Τι να πρωτοποιείς. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Λεωδής, Λοΐζος, Μαρκόπουλος, Καζαντζίδης, Μυθικότσης, Ζαμπέτας, Μόσχολη, Δαλάνας, Φάριος, Ξυλούρης, Κάτσος, Παπαδόπουλος, Λιβαδίτης, Χριστονδούλου, Καμπανέλης, Ρίτσος, Μόρελης, Τσαρούχης, Βασιλείου, δηλαδή υπήρχε μια, θα λέγαμε, πολυδιάστατη πολιτιστική ζήμωση. Τώρα θα πούμε μερικά τραγούδια από αυτή τη δεκαετία. Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη δεκαετία παρατηρούμε και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο στην αρχή έγινε εφαλτήριο για κάποιους συνθέτες και τραγουδιστές της Ελλάδας. Έχει μια φωλιά για τα